Λοιπόν, έχουμε μαζί μας Γιάννη, δεν θα γίνω μερικές ερωτήσεις. Έχεις δίκιο. Χίλια συγγνώμη. Θα δεχτούμε 5 ερωτήσεις. Ξέρω ότι δεν έχω αναρωτήσει τίποτα όλοι. Τώρα θα κάνω αναγκαστικά μια σταχυρολόγηση 5 ανθρώπων, έτσι τυχαία, χωρίς προκαταλήψεις. Όποιοι θέλουν κάτι να ρωτήσουν, να σηκώσουν το χέρι τους και να το πούνε. Πρώτος σήκωσε ο Θανάσης ο Μανωσάκης. Θανάσης αυτού. Να ρωτήσω γιατί τι είναι ο καθόντας το εξής. Με τον ρόλο κάποιου δημοσιογράφου που πραφέρουν τον Προξενή. Παράδειγμα αυτός ο γνωστός εντό εισαγωγικών για μένα, κύριος Δεντέ. Τι ρόλο έχει αυτή για αυτός ο κύριος Δεντέ. Σε όλη αυτή την κατάσταση. Είναι ένας από αυτούς που μάχονται για την ανάπτυξη μιας τουρκικής μειονότητας στην περιοχή, ο συνάδελφος κατά τα άλλα, κύριος, δεν συνάδελφος μόνο στο Βακάντρομα, έτσι μην παρεξηγηθούμε, καμία σχέση στην υπόλοιπη δράση. Μάλιστα τον είχαμε βρει πολλές φορές απέναντί μας, είτε σε δικαστικές διαμάχες που είχαμε με τουρκόφωνες εφημερίδες της περιοχής, με τις οποίες είμαστε ακόμα στα δικαστήρια, γιατί μας είχαν αποκαλέσει προδότες, ανθρώπους του παρακράτους και χίλια δύο άλλα. Βέβαια, μακάρι να ήταν μόνο ένας κύριος Δεντέ. Έχει ανέχει πολλά αντιμετωπίσιμος, δεν θα είχαμε πρόβλημα. Σαν το Δεντέ υπάρχουν χιλιάδες στη Θράκη και υπάρχουν γιατί κάποιοι ανέχτηκαν να υπάρχει αυτή η γενικότερη κατάσταση εκεί στην περιοχή. Και αναφέρομαι στο ελληνικό κράτος. Όταν παίζεις μπάλα στο δικό σου γήπεδο και σε έχει πάρει όλο στο νόδερμα και δεν αντιδράς, το αποτέλεσμα δείχνει 5-0 στο τέλος. Θα μιλήσουμε και λίγο ποδοσφαιρικά. Ο Παντελής που έκανε και την... Λίγο πιο δυνατά, μόνο γιατί ένα με ένα πρόσφατο ταξίδι που είχα στις Βρυξέλλες, πέραν όλο τον άλλο, έχασα και ένα μέρος της ακρίβειας μου. Το πλήρωσα τώρα, απλά ακριβά φαίνεται. Προτείνω να γίνουμε όσοι είμαστε εδώ πέρα φίλοι των Μπομάκων, να γραφτούμε σε ένα χαρτί σαν φίλοι των Μπομάκων. Και ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Καραχόντζα, μήπως μπορεί να μας πει τι ποσοστό από τους Μπομάκους έχουν ελληνική συνείδηση, μουσουλμάνοι, και τι ποσοστό χριστιανοί υπάρχουν χριστιανοί Μπομάκοι. Χριστιανός Μπομάκος δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στην περιοχή. Τώρα το αν ισχύει αυτό ότι κάποτε ήταν χριστιανοί και εξισλαμίστηκαν, είναι ένα θέμα προς διερεύνηση, δεν έχει διερευνηθεί και είναι ένα από τα κενά που προανέφερα της ελληνικής πολιτείας. Γιατί ακόμα και έτσι να είναι δηλαδή, γιατί να μην το γνωρίζουν αυτοί οι άνθρωποι. Σαν μουσουλμάνοι, από την άλλη, το ποσοστό, τώρα αν το προσδιορίζα εγώ, με βάση τα όσα ακούω και βλέπω καθημερινά, θα σας έλεγα ένα 50-50. Από εκεί και πέρα όμως αυτό είναι πολύ γενικόλογο και θα μου πει κανείς τεκμηρίωσε το και δεν θα μπορώ να το κάνω. Γιατί? Γιατί είπαμε το να πεις είμαι Μπομάκος είναι πολύ δύσκολο να βγεις και να το πεις δημόσια ή ακόμα και να το πεις και στο καφενείο του χώρου. Όταν λέω δημόσια δεν εννοώ κανάλι εφημερίδες και τέτοια. Μιλάω όταν λέω δημόσια εννοώ και στο καφενείο του χωριού. Άρα λοιπόν είναι τρομερά δύσκολο να καταλάβουμε το πώς σκέφτεται ο καθένας, το αν αισθάνεται Μπομάκος ή όχι. Αυτό που ξέρω όμως είναι ότι υπάρχει πλέον μια αισιοδοξία από τη στιγμή που μπήκαμε μπροστά 10-20-50 άτομα, σιγά μην ήμασταν 50, 10-20 ήμασταν που ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια και πλέον αρκετοί ακόμη είπαν ότι από αυτά τα παιδιά μπορέσαν και μπήκαν μπροστά και δεν έμαθαν τίποτα. Κλείνω όσον ανέφερα βέβαια πριν, αν δεν πήγε και όλα αυτά, γιατί να μην το κάνουμε και εμείς. Από την άλλη όμως, επαναλαμβάνω, σε επίπεδο ποσοστών δεν είμαστε στη θέση να μιλήσουμε αυτή τη στιγμή. Και για το τελειώνω, για το θέμα της γλώσσας. Άλλοι λένε βουλγάρικα, τούρκικα, μεικτά. Τι είναι η γλώσσα αυτή? Είναι ένα σλαβογενές ιδίωμα. Ένα μείγμα όλων των βαλκανικών γλωσσών, με κυρίαρχο βέβαια το στοιχείο της βουλγαρικής. Σας λέω αυτή τη στιγμή ότι πηγαίνω στην Βουλγαρία και σε ένα ποσοστό 70% συνεννοούμε άψογα με τους εκεί ανθρώπους, πέρα από ελάχιστες λέξεις που δεν μπορώ να καταλάβω εγώ και δεν μπορώ να καταλάβουν αυτοί από μένα, σε όλα τα άλλα συνεννοούμαστε. Άρα λοιπόν είναι ένα μείγμα των βαλκανικών γλωσσών, το οποίο όμως με βάση αυτά που λένε ιστορικοί και γλωσσολόγοι, κάποια στιγμή πάγωσε, δεν ακολούθησε την υπόλοιπη εξέλιξη που είχαν οι βαλκανικές γλώσσες.
και γι' αυτό υπάρχουν φράσεις, καταλήξεις και διάφορα άλλα, πώς θα λένε οι γλωσσολόγοι, τα οποία κανείς, ενώ τα συναντάει στην κομμάκικη γλώσσα, δεν θα τα συναντήσει σε καμιά άλλη βαλκανική γλώσσα. Γιατί ακριβώς αυτές εξελίχθηκαν, ενώ εκείνη, για λόγους που ούτε ιστορικός ούτε γλωσσολόγος δεν μπορώ να εξηγήσω, πάγος δεν είναι σταθερή σε ένα σημείο. Πάγος είναι ένα παγωγενές ιδίωμα, όπως είπα. Να πούμε βεβαίως αυτό που είχα αναφέρει και στην αρχή στην εισαγωγή μου, ότι δεν πρέπει να μας φοβίζει σε καμία περίπτωση η πραγματικότητα, η αλήθεια. Διότι είμαστε Έλληνες, όλοι μας. Και αυτό το οποίο θα πρέπει να κρατήσουμε μέσα από την ιστορική μας διαδρομή όλων των αιώνων είναι το ομότροπο μου. Το ομότροπο μου μπορεί. Το πρώτο που σας έλεγα που έχουν κρατήσει οι δυτικοί εθνικισμοί είναι «Ω με μονομόγλωσσο ομόφρεσκον». Αυτό το αρχαίο του Ηροδότου. Αυτό το οποίο καλλιέργησε ο ελληνισμός και ανέδειξε μέσα από την ιστορική του πορεία, παρόλο που έχει χάσει πληθυσμοί που έχουν χάσει τη γλώσσα τους, είτε τις σκέψεις και τα λέει όπως κουμάκι, έτσι, έχουν κρατήσει το ομότροπο. Αυτό είναι που ενώνει τον ελληνισμό από την άκρη του Μεσογείου μέχρι την άλλη. Επομένως, τέτοιου είδους ερωτήσεις, Παντελή μου, θα πρέπει να αναδεικνύουν την αλήθεια. Και την αλήθεια την είπε τώρα ο Σεπαϊδίν, είναι μια αλήθεια που δεν πρέπει να φοβίζει κανένα μας. Κώστα, με συγχωρείς, θα πεις από πριν να πεις, να δώσω λίγο το λόγο σε κάνα δυο χέρια που έχουν σηκωθεί ακόμα, η κυρία Παγκλαβά, κύριο Τεκλιώρης μετά, και βλέπουμε. Εγώ θέλω να ρωτήσω πώς είναι η φίτηση των παιδιών στο ελληνικό σχολείο, δηλαδή έχουν μια ήρεμη ατμόσφαιρα για τις σπουδές τους, είναι ευχαριστημένα, πώς είναι η σχέση με τα ελληνόπολα. Είναι πολύ καλή, είναι ευχαριστημένη. Είναι άψογα τα πράγματα, πραγματικά, επειδή έχω την εμπειρία σας το λέω και θα μου πείτε, εγώ είμαι ένα πρόσωπο λόγω της δουλειάς μου αρκετά γνωστό. Πολλές φορές κιόλας τα μου θεωρούνται εξουσία και φοβίζουν κάποιους. Ενδεχομένως θα μπορούσε κανείς να μου πει εύκολα, μα τα δικά σου τα ποδιά τα προσέχουν περισσότερο. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και αυτό το αποδεικνύει το γεγονός ότι αν πριν από 5 χρόνια είχαμε 10 μουσουλμανόπαιδα από την ορεινή περιοχή, πηγαίνω σε δημόσιο ελληνόφωνο σχολείο στη Ξάνθη, αυτή τη στιγμή έχουν γίνει 210. Και μάλιστα υπάρχουν δημόσια σχολεία τα οποία λένε μη μας φέρνετε άλλους μουσουλμάνους, ρε παιδιά, γιατί σε λίγο εμείς θα γίνουμε βιολογικό σχολείο με τόσους που έχουμε μέσα. Ενδεικτικό της επιθυμίας αυτών των ανθρώπων για δημόσια ελληνόφωνα δημοτικά σχολεία είναι ότι άνθρωποι οι οποίοι είναι δάσκαλοι τουρκικής γλώσσας, ακόμα και εκεί της περιοχής, τελειώσαν τη γνωστή ΕΠΑΠ εδώ της Θεσσαλονίκης, Ειδική Παιδαγωγική Ακαδημία Θεσσαλονίκης, αφιερώνουν χρόνο και χρήμα και μεταφέρουν οι ίδιοι με τα αυτοκίνητά τους για να μην χρειαστεί να μετακομίσουν καθημερινά τα παιδιά τους σε σχολεία της Ξάνθης σε δημόσια. Πρόβλημα δεν έχει παρουσιαστεί κανένα μέχρι τώρα συνύπαρξης των δύο παιδιών. Αντιθέτως, μπορώ να πω έρχονται πιο κοντά και ήδη τα δικά μου τα παιδιά τουλάχιστον έχουν αποκτήσει πάρα πολλούς φίλους χριστιανούς με τα οποία τα αλλάζουν επισκέψεις. Έρχονται αυτά σπίτι μας, πάμε εμείς τα δικά τους εκεί. Και γενικότερα υπάρχει ένα ωραίο κλίμα. Αυτό όμως δεν μας εφησυχάζει, διότι δεν είναι το ζητούμενο το ωραίο το κλίμα, για το οποίο ήμασταν βέβαιοι ότι θα υπάρχει. Το ζητούμενο είναι να μην χρειάζεται ο καθένας όπως εγώ, όπως και τόσοι άλλοι, είτε να μετακομίζουν για να έχουν αυτό το σχολείο, είτε να καίνε τη βενζίνη του 1,90 σε καθημερινή βάση, κάνοντας 30 και 40 χιλιόμετρα, για να έχουν τα παιδιά τους ένα σωστό σχολείο. Κύριε Δουλειώρης. Ήθελα να ρωτήσω. Πόσο ήταν ο πληθυσμός των κομμάτων εκεί στη Θράκη, τι, πόσες χιλιάδες άνθρωποι. Οι κομμάτοι πόσες χιλιάδες είναι. Μιλάμε περίπου για γύρω στους 60.000 κομμάκρους. Αλλά είπα και πριν αυτό είναι πολύ γενικό, γιατί κάποιοι του λες κομμάκρο και σου λέει «Μα εγώ δεν είμαι, Τούρκος είμαι». Άρα μιλάμε αυτούς που θεωρούνται κομμάκι ή αυτούς που ισχυρίζουν και πιστεύουν ακόμα ότι είναι κομμάκι. Όχι, αυτό το 50% που δεν είναι το 50% που έχουν επηρεαστεί από την τουρκική προπαγάνδα. Συνολικά θα είναι γύρω στα 50.000 να πω. 45-50.000 υπάρχουν όλοι μαζί. Και, είναι. Εντάξει, και ένα δεύτερο. Προτείνω αυτό το πράγμα που είπε την πρόταση που είπε ο φίλος εδώ πέρα προηγουμένως. Να αναπτύξουμε σαν σύλλογος εδώ πέρα κάποιους καλύτερους δεσμούς μας της κομμάτης. Με την κυρία Κοροζή. Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου. Να πω λίγο γι' αυτό, ξεχάστηκα προηγουμένως, Παντελή. Πράγματι,
Εκτός από το ότι θα πάνε οπωσδήποτε από Σεπτέμβριο μια εκδρομή στα Πλαγκοφόρια, τη Ξάνθης τουλάχιστον, εκεί θα μας περιμένουν βεβαίως οι εκπρόσωποι του Συλλόγου Κομμάτων Ξάνθης για να μας εξελογήσουν. Εκτός από αυτό, θα ήταν μια πολύ καλή ιδέα να προχωρήσουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη έναν ίσως και πανελλαδικό, αλλά με άξονα εδώ, με έδρα εδώ, στη Θεσσαλονίκη, ένα σύλλογο φίλων κομμάτων. Ή κάπως έτσι θα το ονομάσουμε, κάπως έτσι. Εντάξει, είναι μια πολύ καλή ιδέα. Και αν θέλετε, όσοι θέλετε, μπορείτε μετά να το δηλώσετε, το ονομάσεις εδώ, για να όταν ξεκινήσουμε να έχουμε τα μέλη. Χρειάζονται 21 άτομα, ξέρετε, για ένα σύλλογο, έτσι, για να ξεκινήσουμε μια τέτοια προσπάθεια. Θα ήθελα, βλέπω πολλά χέρια, και επειδή περιμένω τη μουσική μας, και δεν ξέρω γιατί αυτή τη φορά μας είδε και η ασφάλεια απ' έξω και μας προσέχουν, δεν ξέρω γιατί. Πρώτη φορά, δεν το έχω καταλάβει. Καλοδεχούμενοι, αλλά και άνθρωποι. Κάποιοι στιγμή θέλουν να φύγουν και να πάρουν σπίτια. Ίσως είναι οι επικαλέσεις, δύο ερωτήσεις ακόμα να κάνουμε. Κάτι πολύ σοβαρό. Για την τοποθέτηση είναι. Δεν κανείς δεν πρέπει. Μπορείς με μισό λεπτό. Με μισό λεπτό. Πες το. Ποναχτά, έλα. Θα πάρετε το λόγο. Ο κύριος Καραμπότζα είχε διαχωριστές πολλούς στην Ξάνθη, όπου πήγαινε σε πολλούς δρόμους, σε πολλούς τύπους έγραφε. Σε Παϊδίν, Καραμπότζα ή σε Προδότης. Το λέγανε έτσι. Με πολύ καλό του καλά. Καλό του καλά. Οι Άγγλοι λένε πως η κάθε προβολή είναι καλή προβολή, οπότε μένουμε εκεί. Θέλω να περάσω τη συγκίνησή μου, εγώ είναι η δεύτερη φορά που έρχομαι στον πρόεδρο. Ναι. Και ομολογώ ότι η άβρα που έτσι είναι διάχυτη μοιάζει με θυσιαστήριο εκεί όπου μου, μοιάζει με εξομολογητήριο, μοιάζει με κρυφό σχολείο, όχι όμως που φοβάσαι μήπως έξω σε στάξει ο τούχος με τον Γιαταγιάννη, τον Καταγή, αλλά είναι κρυφό σχολείο που σε δίνει την αίσθηση ότι τα όσια και τα ιερά απειλούνται από κάποιους αδιόρατους, κάποιους χαμελεΐζοντες, κάποιους ανθρώπους εμπάσχεις που απειλούν αυτόν τον τόπο γενικότερα. Θέλω να σας συγχαρώ για όλους που κάνουν τον προηγουμένους, τον τεργάτης, εκφράζω την συγκίνησή μου. Εκφράζω τη συγχαρητήρια μου επίσης στον ομιλητή, στον αγαπητό Σεβαντίν. Είμαι και δικός του κύριος όπως είμαι, εγώ η ταπεινότητά μου δηλαδή. Όσον αφορά για τις προτάσεις, θα μπορούσαμε πρώτα να αδερφοποιήσουμε το πολιτιστικό σωματείο στο οποίο προείσταται η κόρη του κ. Σεβαντίν. Να δούμε 2-3 καλά πολιτιστικά σωματεία και να αδερφοποιηθούν. Επίσης να κάνουν κοινές εκδηλώσεις, δηλαδή να πάνε εκεί τα πολιτιστικά μας σωματεία, να προσκληθεί το σωματείο των Βομάκων σε άλλες περιοχές της πατρίδας μας επίσης. Δεν θέλω να μακρυγορήσω, είχα να πω πολλά πράγματα επίσης. Εντάξει, τώρα δεν υπάρχει συγκένεια, δεν ήθελα να πω για το γεγονός ότι για το ερώτημα των εξισλαμισμών. Η περίοδος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας δεν άφησε καμιά περιοχή με το τσεκούρι, με τη βία, με οτιδήποτε για να εξισλαμίσει τους πληθυσμούς. Δεν θα σταθώ περισσότερο γιατί είναι λεπτό το θέμα. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Μισό λεπτό. Μετά θα μιλήσω το ξέρω. Στο τέλος, κύριος. Απαγορεύεται. Απαγορεύεται. Όχι, εγώ δεν έχω καμιά φορά τον λόγο ποτέ. Μα τον έχεις το λόγο. Δεν ξέρω αν θα τον έχω πάντα προλάβει γιατί είπατε κύριε Υπουργέ ότι θα μιλήσω. Σου δίνω τον λόγο, αλλά δεν ξέρω. Αλλά ακούσα πολύ σύντομα. Σου δίνω τον λόγο. Εγώ θέλω να καταγγείλω την ελληνική πολιτεία, όλες τις κυβερνήσεις που περάσαμε μέχρι τώρα, ότι δεν έχουν εγκαταλείψει μονάχα την περιοχή των Πομάκων εκεί πέρα. Έχει εγκαταληφθεί εδώ και πολλά χρόνια, δεκαετίες μπορώ να πω, όλη η περιοχή της Ξάνθης και έχουν φτάσει στο σημείο, υπάρχουν πληροφορίες δικές μου, ότι είναι έτοιμοι οι Τούρκοι να ανακηρύξουν μουσουλμανική δημοκρατία της Θράκης. Θρακιστάν, τα έχουμε ξαναπεί. Και έχουν κάνει, γι' αυτό το λόγο έχουν κάνει και σημαία. Και κανείς από τους πολιτικούς μας και τις ελληνικές κυβερνήσεις δεν το έχουν αναφέρει. Τις ελληνικές λοιπόν, είναι μια τετράχρονη σημαία με μαύρο, κόκκινο και πράσινο. Γιατί δεν μιλάει κανένας γι' αυτό. Τα έχουμε πει εδώ. Έχουν συμβολή και τα έχουμε πει. Εγώ την πρώτη φορά συμβαίνει να βρίσκομαι σε αυτή τη συζήτηση και ήθελα να τα πω. Επισήμως θα τα πω αν μου δοθεί ευκαιρία. Μέσα σε οποιαδήποτε τηλεόραση. Μια τελευταία ερώτηση. Ομιγορία μου σε βαθμό εσχάτης προδοσίας. Ήθελα να ρωτήσω αν είχαμε συνεργασία με την ηρωίδα δασκάλα του Νικολοπούλου, τη Χαρά, ο αγαπητός, ο μιλητής. Και τι δραστηριότητες ανέπτυξαν πάνω στον τομέα αυτό, που τόσο κατάφορο ήταν ο τρεμός
βασκίνη και εναντίον αυτή τη δασκάλα. Κύριε, ήταν η συνεργασία. Θα ήταν σήμερα εδώ, παρακαλώ. Η συνεργασία μας με την κυρία Χαρά-Νικοπούλου, την πολύ καλή φίλη την Χαρά-Νικοπούλου, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά εμάς από την Ξάνθη, περιορίστηκε, θα έλεγα, στο να τις παρέχουμε απλόχερα όπου και όπως μπορούσαμε τη στήριξή μας, γιατί ξέραμε τι περνούσε. Η αλήθεια είναι εκεί στην περιοχή δεν υπήρχαν πολλοί κομμάκια να την στηρίξουν, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να το κάνουμε όσοι ήμασταν από την Κομωτινή και από την Ξάνθη. Και γιατί χρειάστηκε τη στήριξή μας, γιατί έκανε το εξής έγκλημα εντός εισαγωγικών βάτων, το κυρία Νικοπούλου. Έπαιρνε παιδάκια, αλλά και γονείς, και αφιλοκερδός, διότι όλοι για χρήμα μιλάνε αυτή την εποχή, τους έκανε μαθήματα τις ελεύθερες ώρες της. Αντί να πάρει το σύζυγό της να βγει μια βόλτα, να πάει κάπου, κλειδόταν στο σπίτι, στο σχολείο και τους έκανε δωρεάν μαθήματα ελληνικής γλώσσας. Αλλά είπαμε, το να μάθουμε την ελληνική γλώσσα σημαίνει ξύπνημα κατά κάποιο τρόπο και μια ξύπνη πιο κοιμισμένη μειονότητα κανείς δεν θα μπορέσει να την ελέγξει τόσο εύκολα. Άρα λοιπόν, στο πλαίσιο αυτό κινήθηκε ο πόλεμος που ασκήθηκε κατά της Χαράς Νικοπούλου, που έφτασε σήμερα να της σπάσουν και το χέρι, να αναγκαστεί να φύγει στο τέλος. Αλλά στο πλαίσιο αυτό πιστεύω είναι και η μη δημιουργία ελληνόφωνων δημόσιων σχολείων στα φωμακοπόρια της Ξάνθης, γιατί κανείς δεν θέλει αυτούς τους ανθρώπους να ξυπνήσουν. Βέβαια, ίσως κάποιοι από εσάς το γνωρίζετε, η Χαρά Νικοπούλου επέστρεψε στην Τράκη. Μου είχε πει ότι από το Μάιο θα είναι σε χωριό της Ροντόπης αυτή τη φορά και όχι στο Μεγάλο Δέριο που τη ξέραμε όλοι. Αλλά από τότε δεν έτυχε να μην ξαναμιλήσουμε. Βλέξαμε κι εμείς επαγγελματικά με τις εκλογές στο τρέξιμο που είχαμε. Δεν ξαναμιλήσαμε και δεν ξέρω σε ποιο χωριό είναι ακριβώς. Πάνω μου είχε διαβεβαιώσει ότι θα είναι σε χωριό της Ροντόπης. Ναι. Λοιπόν, αυτά και από το σημερινό. Να τελειώσουν εδώ οι ερωτήσεις, συγγνώμη. Να πω και εγώ κάτι που είναι έτσι που θα πιστείτε κάτι. Δεν μπορώ να σας ακολουθώ. Είναι πρώτη φορά που ζητάς το λόγο, κύριε Γιάννη. Να στο δώσουν το λόγο. Σύντομα, σε παρακαλώ. Απλά έτσι να αναφέρουμε ότι υπάρχουν μελετές, οι οποίες αποδεικνύουν ότι δεν υπάρχει καμία διαφορά μεταξύ κομμάτων και των ειδικών Ελλήνων. Ναι, ναι. Γενετικά. Γενετικά, ναι. Ότι είναι. Εδώ σήμερα νομίζω ότι αυτά έχουν ελάχιστη σημασία. Έχουν ελάχιστη σημασία στη σημερινή πραγματικότητα, υπό την έννοια ότι δεν πάνε να αποδείξεις τώρα σε έναν ο οποίος έχει τουρκοποιηθεί πλήρως. Έτσι. Θα το αποδείξεις ότι είναι απευθείας εγγονός του Μεγάλου Αλεξάνδρου ή ξέρω εγώ του βασιλέα του Ζάμορξη ή του ξέρω εγώ πιανού Θρακιώτη παλιού βασιλιά. Δεν κανένα νόημα, παρά μόνο αυτό που έχει νόημα είναι αυτό που αποτυπώθηκε σήμερα εδώ. Αυτό που αποτυπώνουν με τον αγώνα τους τόσο σε Παϊρή, όσο και τα άξια μέλη του Συλλόγου Κομμάκων Ομού Ξάνθης και όλοι οι μεμονωμένοι κομμάκοι που αγωνίζονται με κόστος, μεγάλο κόστος προσωπικό, επαγγελματικό, κοινωνικό, μόνο και μόνο για το αυτονόητο. Για να δηλώσουν ότι αυτό το οποίο εξυφέρεται σε βάρος του, σε βάρος της συγκεκριμένης ομάδας αυτής της πληθυσμιακής, δεν έχει καμία σχέση με αυτά, με τις επιδιώξεις του τουριστικού προξενείου της Κομωτινής και της Τουρκίας. Διότι πρωτίστως πάνω απ' όλα είναι Έλληνες. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να τελειώσουμε εδώ το πρώτο μέρος της εκδηλώσεώς μας και να πάμε στο μουσικό κομμάτι της βραδιάς, το οποίο έχει να κάνει με την παρουσίαση 5, νομίζω, ή 6 κομμάτικο, 5 κομμάτικο τραγουδιών. Επιμελείται και το πρωί το παρουσιάζουν 3-4 μαζί με την ΜΙΝΕ συμπατριώτες μας, με επικεφαλής, αν υπάρχει επικεφαλής στην προσπάθεια αυτή, τον Βαγγέλη Θεοδωρόπουλο, δάσκαλος στην Ξάνθη. Ο Γιάννης ο Καναργέλης, πού είσαι Γιάννη? Ο οποίος θα παίξει, μουσικός, έτσι, μουσικός δάσκαλος. Ο οποίος θα παίξει τα κουστά. Και έχουμε και τον Θάνο Σταυρίδη. Ο οποίος θα παίξει ακορντεόν. Βεβαίως στο τραγούδι θα είναι η Εμινέ. Μαζί με την...
14χρονη κόρη της, την Κεσπάν. Θα ήθελα μόνο και πάλι να σας πω, δεν το έχω κάνει ποτέ αυτό σε καμία εκδήλωση μέχρι τώρα, δεν έχω ζητήσει ποτέ τίποτα από εσάς, κανείς από το σύλλογο μας, αλλά αυτή τη φορά σας το ζητούμε. Να στηρίξετε την προσπάθειά τους, αυτά τα οποία είναι κόπος και έργο ζωής για αυτούς, χρειάζονται τη στήριξή μας όλων μας. Τα CD και τα βιβλία τους, αν είναι δυνατόν, να μην μείνει ούτε ένα στα ράφια. Ευχαριστώ. Αν θέλετε να υπάρχουν, θα τα πουλήσουμε. Γιατί όπως πάει το πράγμα. Thank you.